Πάμε τώρα σε κάτι σχετικό, αφορά τέλος πάντων τον τομέα της υγείας και κάτι το οποίο είναι πολύ πιο ανησυχητικό με την έννοια του ότι τα μαζικά κρούσματα του ιού του AIDS που παρατηρήθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα και ιδίως στην Αθήνα, έχουν προκαλέσει ανησυχία και στους κατοίκους της Θράκης. Μέσα σε λίγες ημέρες καταγράφηκαν μερικές εκατοντάδες κρούσματα ανά τη χώρα, προκαλώντας ένα γενικευμένο πανικό γύρω από την πολύ σοβαρή αυτή ασθένεια. Ο καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο κ. Στράτος Μαλτέζος, μίλησε για το ζήτημα και απέδωσε το φαινόμενο στην έλλειψη ενημέρωσης και βεβαίως στην αδιαφορία των νέων, ειδικά για τη λήψη προστασίας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής υπαφής. Ο πανικός του AIDS έχει καταλάβει τη χώρα μετά τα εκατοντάδες κρούσματα που παρουσιάστηκαν μαζικά, κυρίως στην Αθήνα, από ιερόδουλες οι οποίες ήταν ορθωτικές και έρχονταν σε επαφή με πελάτες χωρίς τη χρήση προφύλαξης. Ο καθηγητής παθολογίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευστράτιος Μαλτέζος, μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση και έδωσε τα δικά του αίτια για την έξαρση του φαινομένου. Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα ότι αυτό έχει ατονίσει. Δηλαδή θυμάμαι πριν από αρκετά χρόνια υπήρχαν πιο έτσι συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης στα σχολεία, στον κόσμο γενικά. Τώρα τελευταία έχει ατονίσει, αλλά βλέπω ότι έχει ατονίσει και το ενδιαφέρον των νέων κυρίως να ενημερωθούν. Και έχει επικρατήσει σε πολλούς κύκλους που εκτίθενται δυνητικά στον ιό, έχει επικρατήσει η άποψη ότι πλέον δεν είναι τόσο επικίνδυνο αυτό το πρόβλημα όπως ήταν παλιότερα και ότι υπάρχει πλέον θεραπεία και εν πάση περιπτώσει δεν χάθηκε ο κόσμος και γι' αυτό και αρκετοί δεν λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και κυρίως βέβαια δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικό. Ακριβή στοιχεία κρουσμάτων του ιού του AIDS για τον ομό Εύρου δεν υπάρχουν, όμως οι λοιμόξεις γενικότερα γνωρίζουν σημαντική αύξηση στην περιοχή. Στοιχεία κατά περιοχή δεν έχουμε για να συγκρίνουμε, διότι αυτά είναι ανώνυμα, δηλώνονται ανώνυμα. Επομένως δεν μπορώ να σας πω ειδικά για την περιοχή, αν και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι ασθενείς που έρχονται στη μονάδα μας αυξάνονται συνεχώς. Κάθε χρόνο αυξάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την προηγούμενη χρονιά. Αυτό όμως δεν σημαίνει σώνει και καλά ότι αυξάνονται τα κρούσματα της λίμωξης από τον ιό του AIDS. Μπορεί να σημαίνει ότι απλώς έρχονται περισσότεροι ασθενείς στη μονάδα μας. Κλείνοντας, ο κύριος Μαλτέζος έδωσε τη δική του συμβουλή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προφύλαξη από τον ιό του AIDS. Η δική μου συμβουλή είναι η χρήση προφυλακτικού. Η προσοχή όσον αφορά τις σεξουαλικές τους επαφές θέλει προσοχή. Δηλαδή δεν μπορεί με άτομο που δεν γνωρίζει κάποιος να... αλλά και με αυτούς ακόμη που γνωρίζει, ποτέ χωρίς προφυλακτικό.